Είμαστε με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, με το συνδυασμό Άλμα Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο του Κώστα Μουτζούρη, κύριο Ευστράτιο Ζαφύρη. Κύριε Ζαφύρη, πώς αποφασίσατε να φύγετε από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και να επιχειρήσετε στο δεύτερο? Θα έλεγα ότι έκλεισε ο κύκλος στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Συμμετείχα στο στήσιμο του Δήμου. Αυτό πήγε μέχρι κάποιο όριο και από εκεί και πέρα εγώ άρχισα να προβληματίζομαι για κάτι διαφορετικό. Επομένως, στράφηκα στην περιφέρεια, όπου με ενδιαφέρει και περισσότερο. Αλλά θα έλεγα ότι η σχέση με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης δεν τελειώνει. Ίσα-ίσα που αναβαθμίζεται σε ένα άλλο επίπεδο, διότι η πολιτική που κάνει η περιφέρεια μέσα από τη διαμόρφωση προγραμμάτων, την αξιοποίηση κονδυλίων, τα χρήματα, τα κρατικά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που παίρνει, δικαιούχος είναι η Δήμη. Άρα δηλαδή η σχέση είναι ενεργή, παραμένει ενεργή με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Για μένα ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία ότι πέρασα από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, διότι έπαιξα μια γνώση που δεν την είχα, στον πρώτο βαθμό τι γίνεται, και με βοηθάει πάρα πολύ στην σχέση μου τώρα με τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης που είναι η περιφέρεια. Γιατί επιλέξατε να είστε στο πλευρό του Κώστα Μουτζούρη? Τον Κώστα Μουτζούρη τον ήξερα και από παλιά, δηλαδή όταν ήταν πρίτανη στο Πολυτεχνείο, εγώ ήμουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Είχαμε συνεργαστεί, είχα δει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται με διάφορες παρατάξεις ή αν θέλετε διάφορα κόμματα εκείνη την εποχή στο Πολυτεχνείο. Ήταν ένας άνθρωπος έντιμος στις συνεργασίες του, ήταν ένας άνθρωπος παραγωγικός, δηλαδή έβλεπε το θέμα της ανάπτυξης σε πρώτη προτεραιότητα. Μίλησα μαζί του, μου είχε κάνει προτάσεις κατά καιρούς όταν ήμουν εδώ στο νησί από το 19. Επομένως, είδα ότι υπήρχαν τα εχέγγυα και να συνεργαστούμε και να είναι παραγωγική συνεργασία που θα γίνει. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς βάζετε και ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του Συνδυασμού Άλμα Ανάπτυξης? Η βασική προτεραιότητα του Άλματος Ανάπτυξης, του Συνδυασμού πλέον, είναι αυτό που λέει ο τίτλος, η ανάπτυξη. Δηλαδή, διεκδικεί η περιφέρεια και από την προηγούμενη θητεία, την θητεία που κλείνει, αλλά και την καινούργια θητεία η οποία ανοίγει τώρα, να κάνει το άλμα ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι τα νησιά μας είναι η πιο φτωχή περιφέρεια της Ελλάδας και αυτό είναι κάτι που δεν έγινε τελευταία. Είναι σε μια διαδικασία μακροχρόνια, σταδιακά έπεσε το ΑΕΠ και με αποτέλεσμα είναι τα νησιά να γίνουν φτωχά. Άρα ο στόχος είναι αυτό, να αναστραφεί η πορεία αυτή και να αρχίσει μια εκρηκτική ανάπτυξη για να μπορέσουμε να προλάβουμε και να φτάσουμε το μέσο επίπεδο της χώρας. Το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί, το οποίο εγώ το είδα ότι είχε διαμορφωθεί, έχω βάλει κάποιες πινελιές στο τέλος, αλλά οι βασικοί άξονες ήταν να δοθεί πρώτον έμφαση στην επιχειρηματικότητα, δηλαδή να ενισχυθούν οι παραγωγικές επιχειρήσεις των νησιών μας, στους κλάδους που έχουμε, που είναι η ελιά, το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια, ο τουρισμός, η διασύνδεση δηλαδή με αυτά του τουρισμού. Το πρόγραμμα είναι αρκετά σύνθετο, έχει μια παράμετρο που στοχεύει στην κλιματική αλλαγή, πρέπει η μετάβαση αυτή να γίνει σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, διότι με την κλιματική αλλαγή αλλάζουν τα δεδομένα με τα οποία ζούμε, άρα πρέπει τα έργα όλα να αναπροσαρμοστούν ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται όλο και πιο συχνά και δημιουργούν καταστροφές μεγάλες. Ένα κομμάτι έχει σχέση να κάνει με τις αναπλάσεις των χωριών, των δύο μεγάλων αστικών κέντρων που έχει η περιφέρειά μας. Και τέλος και πολύ σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη βαρύτητα το πρόγραμμα σε αυτό που λέμε γενικά κοινωνική συνοχή, δηλαδή πρέπει όλες οι ομάδες του πληθυσμού, αυτές που έχουν δυσκολίες να παρακολουθήσουν την εξέλιξη, αυτές που υστερούν οικονομικά, αυτές που είναι πάσχοντες, να βοηθηθούν ούτως ώστε να συμμετέχουν. Η ανάπτυξη να έρθει για όλους μας και να μην είναι μόνο για μια μερίδα. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα προτερήματα και τα του συνδυασμού του Κώστα Μουτζούρη αλλά και του ίδιου του επικεφαλής σε σχέση με τον βασικό αντίπαλό του, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή? Θα έλεγα, αν κρίνω επίοικος αυτά που ακούω από τον κύριο Στεφανή,
είναι ότι ο κύριος Στεφανής βρίσκεται 4 χρόνια πίσω σε προγραμματικό επίπεδο. Δηλαδή αυτά που λέει είναι κατά βάση γενικόλογες επιθυμίες, σεβαστές καθόλου, αλλά απέχουν μακριά από αυτό που λέμε εφαρμοσμένη πολιτική. Δηλαδή οι επιθυμίες κάποια στιγμή υλοποιούνται και γίνονται έργα, γίνονται συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή λέει, θέλω να αναπτύξω π.χ. τον πρωτογενή τομέα, θέλω να φέρω τον τουρισμό. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή το νησί, η περιφέρεια πέρασε από αυτή τη διαδικασία των συνθημάτων και διαμόρφωσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, στοχευμένο, από το οποίο κανείς μπορεί να περιμένει συγκεκριμένα αποτελέσματα και γρήγορα αποτελέσματα. Άρα δηλαδή η συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στον σχεδιασμό, γιατί είναι πρώτη φορά που ο Μουτζούρης είχε στα χέρια του σχεδιασμό από την αρχή ενός ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ δηλαδή 2027. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι ο σχεδιασμός ήδη έχει γίνει. Εμάς αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι η υλοποίηση του προγράμματος αυτό. Οι δυσκολίες που υπάρχουν, οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, η παρακολούθηση, πώς θα μπουν οι Δήμοι στο παιχνίδι μέσα, γιατί οι Δήμοι θα έχουν ένα μεγάλο φόρτο έργων και προγραμμάτων τα οποία θα πάρουν. Είναι η κοινωνική συνοχή, όπως σας είπα, που χρειαζόμαστε κόσμο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειαζόμαστε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να βοηθήσουν τις αδύναμες ομάδες. Είναι τέτοια τα προβλήματα που έχουμε εμείς πια στην υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Όχι να βάλουμε προκήρυξη γενικά και αόριστα. Λέγεται ότι η Περιφερειακή Αρχή Μουτζούρη έχει αποξενωθεί από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και αυτό δημιουργεί πρόβλημα ως προς την απορρόφηση πόρων. Εσείς τι πιστεύετε ως προς αυτό το ζήτημα? Εγώ να σας πω από εμπειρία και κυβερνητική, αλλά και εμπειρία γενικότερα και στην τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης που είχα, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι η περιφέρεια να υλοποιεί το πρόγραμμά της γρήγορα. Καταρχήν, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα είναι από το γεγονός ότι στην περιφέρεια έχουν δοθεί πόροι από την κεντρική κυβέρνηση. Αν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα δινότανε. Άρα, η περιφέρεια έχει πάρει τους πόρους που διεκδίκησε και ζήτησε και καλείται σήμερα να υλοποιήσει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα από αυτό που ήταν παλιά. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα με την κεντρική κυβέρνηση. Από εκεί και μετά, τα κριτήρια που μπαίνουν είναι εμείς. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα, το κάνουμε γρήγορα. Διεκδικούμε και κάτι παραπάνω. Διεκδικούμε και κάτι παραπάνω. Υπάρχουν και πόροι οι οποίοι δεν έχουν δοθεί γιατί δεν έχουν διεκδικηθεί. Π.χ. από το Ταμείο Δικαίωσης Ενεργειακής Μετάβασης μας δοθήκαν πόροι που θα υλοποιηθούν. Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δοθεί για μεγάλα έργα στο νησί απάνω, αλλά μπορούν να δοθούν λεφτά σε επιχειρηματικότητα. Είναι λεφτά που είναι Ευρώπη που μπορεί να πάρει κανείς. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση με καλή συνεργασία και σωστή υλοποίηση και αποτελεσματική υλοποίηση δεν δημιουργεί πρόβλημα σε μια περιφέρεια. Γιατί να εμπιστευτεί κάποιος την ψήφο του σε εσάς? Κοιτάξτε, εγώ έχω μια δεδομένη εμπειρία από συνδικαλιστική, εμπειρία σε κεντρική κυβέρνηση και πλέον και εμπειρία στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Τα θέματα που χειρίστηκα και η εμπειρία που έχω συσσωρεύσει με τα χρόνια είναι τα αναπτυξιακά. Κατά βάση. Τα νησιά τα έχω δει και δεν μιλάω μόνο για τη Λεσβό, συνολικά τα νησιά τα έχω δει. Έχω αναζητήσει λύσεις και όταν ήμουν γραμματέας βιομηχανίας, οι οποίες ήταν επιτυχημένες, π.χ. ας πούμε η αδειοδότηση των ελαιοτριβίων. Άρα θα έλεγα ότι κανείς στη φάση που είμαστε αναζητάει μια συνέχεια σε αυτό που ήδη έγινε με το Μουτζούρι. Δηλαδή, ο Μουτζούρης ήρθε, είπε κάποια συνθήματα που δείχναν την κατεύθυνση που πήγαινε, υλοποίησε σημαντικό έργο το οποίο είναι η βάση για να γίνει, να πάει ακόμα πιο γρήγορα η ανάπτυξη. Αυτό το πράγμα ταιριάζει και θεωρώ ότι εγώ μπορώ να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση.